Ο θηρεοειδής αδένας είναι ένα όργανο που βρίσκεται, όλοι γνωρίζουν, εδώ στο τράχυλο, στο λαιμό μας. Κυρίως οι κυρίες θα ξέρουν τις παθήσεις του θηρεοειδούς, γιατί είναι διαδεδομένη η πάθηση του θηρεοειδούς στα αδένα, κυρίως στις γυναίκες. Βέβαια και οι άντρες πάσχουν πολλές φορές από νοσήματα του θηρεοειδή αδένα. Πότε γίνεται τώρα η παρακέντηση? Ο θηρεοειδής αδένας, η πιο συχνή νόσος, είναι η ανάπτυξη όζων. Η οζώδης βροχοκύλη, όπως τη λένε άλλοι. Οι όζοι αυτοί έχουν διάφορη μορφολογία. Όταν υπάρχουν μερικά κριτήρια προφανώς που η μορφολογία αυτή κατατάσσεται. Ανάλογα λοιπόν με τα κριτήρια αυτά, προσπαθούμε να βρούμε αν ο όζος είναι ύποπτος και μπορεί δυνητικά να εμφανίσει κάποιο καρκίνο. Αυτοί οι όζοι που κυρίως με το υπερηχογράφημα ταξινομούνται και είναι ύποπτοι, αυτοί πρέπει να παρακετούνται. Συνήθως είναι όζοι πάνω από ένα εκατοστό σε μέγεθος, όμως μπορεί να είναι και μικρότεροι.